Δεν είναι για όλους άσχημη. Μπορεί να έχετε διλήμματα κατά τη διάρκεια της Πανσελίνου, όχι μόνο εσείς οι κρύοι, γενικά μπορεί να υπάρχουν διλήμματα. Να κάνω αυτό ή να κάνω τ' άλλο. Να πάω από εδώ ή να πάω εκεί, κάποια τέτοια πράγματα. Για εσάς λοιπόν τους κρυούς, τα διλήμματα θα είναι με ποιους ανθρώπους θα έχετε επικοινωνία. Με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας ή να κάνετε τα μελλοντικά σας σχέδια. Τα μελλοντικά σας σχέδια, αν είναι ταξίδια, αν είναι σπουδές, αν είναι νομικές υποθέσεις, βέβαια να κάνω παρένθεση και να πω σήμερα μην υπογράψετε συμβόλαια ή συμφωνίες, είναι πολύ καλή περίοδος για εσάς, όμως σήμερα θα πρέπει να προσέχετε τα ψηλά γράμματα γενικότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είστε σε μια περίοδο δύσκολη. Βεβαίως όσο προχωράνε οι μέρες, προσοχή εσείς που είστε γεννημένοι εκεί στο δεύτερο δεκαήμερο, θα υπάρχουν κάτι στον επαγγελματικό ή στις προσωπικές σας επιθυμίες, που εσείς βεβαίως μπορεί να τις κάνετε πολύ πιο μεγάλες. Οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι του δευτέρου δεκαημέρου μπορεί να προετοιμάζουν μέσα τους τις αλλαγές οι οποίες έρχονται. Ξέρεις, πολλές φορές το προκαλείς αυτό που έρχεται, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δεν λες καλά την καλημέρα και από εκεί και πέρα αρχίζει το πράγμα να γίνεται περίεργο. Mm-hmm. Εσείς λοιπόν το προκαλείτε κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Οι Ταύροι μας με ένα οικονομικό θέμα σήμερα θα ασχοληθείτε και όχι μόνο σήμερα, και με τα τρέχοντα οικονομικά, αλλά και οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, παρά το γεγονός ότι αν είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο μετά τις 10 του μηνός, τα πράγματα είναι... τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για σας. Να ξέρετε ότι και ως το τέλος του χρόνου, το τρίτο δεκαήμερο του Ταύρου, της Παρθένου και του Εγώκερου θα ευνοηθεί ιδιαίτερα. Άρα και να υπάρξει κάτι μπορείτε να το επιλύσετε. Για τους διδύμους, δεν μπορώ να πω ότι είναι και η καλύτερη μέρα. Ειδικά αν είστε γεννημένοι εκεί στις αρχές του μηνός, με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες μπορεί να έχετε κάτι να πείτε το οποίο ή σας πικραίνει ή σας δημιουργεί απρόβλεπτα γεγονότα. Όμως το γεγονός ότι βρίσκονται δύο πλανήτες στο ζυγό είναι θετικό. Θετικό για να κάνετε, να προχωρήσετε σε μια δημιουργική ενέργεια, όχι ασάφεια, δημιουργική ενέργεια η οποία είναι σημαντική. Ενώ αν είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο μετά τις 10 του μηνός, η ερωτική σας, η συναισθηματική σας ζωή λέει πολλά αυτόν τον καιρό, αρκεί να μην πιέσετε καταστάσεις και να μην είστε υπερβολικοί. Λίγο οι δίδυμοι πολλές φορές ξεφεύγουν. Για τους καρκίνους μας όλο κάτι θα σας πειράξει εσάς, δεν μπορεί. Δεν μπορεί όλο. Οι καρκίνοι, ειδικά με την Πανσέλινο, κάτι τους ενοχλεί, κάτι τους πειράζει, κάτι τέλος πάντων. Πάντε. Έτσι. Ναι, όπα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να μην υπάρχει, κάτι θα βρεθεί. Τώρα, στον χώρο της εργασίας ή ακόμα και της υγείας θα πρέπει να προσέχετε. Ενώ οι οικογενειακές καταστάσεις, πολλοί θα κάνετε μετακινήσεις ή θα επισκευάσετε το σπίτι, θα έχετε κάποια τέτοια πράγματα μέσα στο σπίτι που άλλοι θα ενοχλούνται. Προς το παρόν δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Όσο προχωρούν οι μέρες όμως, αν είστε γεννημένοι εκεί το δεύτερο δεκαήμερο, 8-10 του μηνός, θα πρέπει να προσέχετε παλιές υποθέσεις οι οποίες μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο. Τα λιοντάρια μας έχουν πολύ σοβαρά πράγματα να κάνουν. Αυτό που θα σας συνιστούσα είναι... Πότε είναι αυτό, το Σάββατο ή την Κυριακή? Τι? Την Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, ενώ τα πράγματα δεν είναι άσχημα αυτή τη στιγμή, θα ασχοληθείτε με τα παιδιά, με τα δημιουργικά, τα επιχειρηματικά σας σχέδια. Εκεί το Σάββατο, τι έπανε. Το Σάββατο ή την Κυριακή προσέχετε, γιατί μία κίνηση που θα κάνετε και που θα σας φαίνεται πολύ καλή και ότι θα έχει μία σταθεροποιητική τάση, δεν θα είναι έτσι. Κάποια ή εξαπάτηση ή λάθος ή κάτι περίεργο θα γίνει. Έτσι λοιπόν για το Σαββατοκύριακο μην αφήνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παρθένη μου, πρέπει να χωριστείτε οπωσδήποτε σε δεκαήμερα. Το πρώτο μεν έχει οικογενειακά θέματα σοβαρά, τα οποία μπορεί να κρατήσουν πολύ. Όμως, τουλάχιστον αν είστε γεννημένοι μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, είναι μια μεγάλη περίοδος, μακρά περίοδος, σχεδόν μέχρι το καλοκαίρι, όπου κάτι απίθανο μπορεί να συμβεί είτε στις σχέσεις, είτε στις συνεργασίες, είτε γενικά κάτι το οποίο μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή σας. Προσπαθήστε να υποφεληθείτε, εκτός από κιλά που μπορεί να πάρετε η Παρθέ. Όταν ο Δίας είναι στο ζώδιο μας, συνήθως παίρνουμε κιλά. Γιατί περνάμε είναι ωραία. Είναι και στους διδύμους, όχι. Όχι, δεν είναι. Κάνει ένα τετράγωνο, μπορεί. Λοιπόν, για εσάς Παρθένους λοιπόν είναι εξαιρετικά. Όχι το πρώτο δεκαήμερο, το δεύτερο και το τρίτο μπορείτε να περιμένετε πολλά. Μειώνοντας λίγο την αγοραστική σας μανία.
για τους ζυγούς μας, πρόσωπα του περιβάλλοντος σας μπορεί να σας απασχολήσουν άμεσα. Ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε μπορεί να αναβληθεί ή να μην είναι τόσο καλό όσο το θέλετε εσείς. Γενικότερα όμως, τουλάχιστον αν είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο μετά τις 10, είστε σε μια καλή φάση, ενώ όσο περνάνε οι μέρες, ακόμα και αν δεν το λέω συνέχεια, όσο προχωρούν οι μέρες προς το Δεκέμβριο, το δεύτερο δεκαήμερο θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα παλιές υποθέσεις. Ξέρω πώς ήρθαν τον Ιούλιο, κάπως έτσι, μπορεί να επανέλθουν και να σας τα θυμίσουν. Οι Σκορπιοί μας αυτόν τον καιρό έχουν ένα παρασκήνιο το οποίο κινείται πύρετο εδώ. Στα οικονομικά θα πρέπει να προσέχετε αυτόν τον καιρό, είτε τα τρέχοντα είτε αυτά τα οποία εφορίες δάνεια ασφάλειας, έρχονται τα χαρτάκια αυτόν τον καιρό. Τοξότες των πρώτων ημερών είστε μόνο σε μία περίεργη κατάσταση, δύσκολη, απογοητεύεστε από κάποια πράγματα, προσέχετε μέσα στο σπίτι ή στο περιβάλλον του σπιτιού, μπορεί να υπάρχουν απατηλά πρόσωπα, προσέχετε μην σας εξαπατήσουν, μην σας κλέψουν ή μην απογοητευτείτε από κάτι το οποίο δεν περιμένετε. Αντίθετα, του Δευτέρου και Τρίτου δεκαημέρου, περιμένετε κάτι απρόσμενο, το οποίο είναι σημαντικό, ένας καινούριος έρωτας, ένα παιδάκι, μια επιχείρηση, ξέρω εγώ ποιος κάνει επιχείρηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, για τους εγώκερους οι οποίοι λέμε ότι θα είναι από τα πιο ευνοημένα ζώδια αυτής της χρονιάς, αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο πρέπει να κρατάτε μικρό καλάθι. Αντίθετα, το τρίτο μετά τις 10 του μηνός αν είστε γεννημένοι, τα πράγματα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για σας, ακόμα και για να κάνετε μία αλλαγή. Του πρώτου δεκαημέρου, του Δεκεμβρίου, ίσως έχετε να αγωνιστείτε για κάποια πράγματα τα οποία θέλετε να τα κρατήσετε μυστικά. Αυτοί που είναι σε μια καλή φάση και η Πανσέλινος δεν τους επηρεάζει, είστε εσείς σιδροχώοι. Κάτι γίνεται με το σύμπαν, έχετε στείλει τίποτα δωράκια επάνω. Γιατί? Γιατί είναι ευνοϊκό ως προς εσάς, ακόμα και αυτή η Πανσέλινος. Ναι, μπορεί να έχετε διλήμματα αν θα ασχοληθείτε με τα αγαπημένα πρόσωπα ή με τις υποχρεώσεις που έχετε. Αλλά είναι υποχρεώσεις οι οποίες θα σας δώσουν, προσέχετε τα οικονομικά. Ενώ ανοίγονται δρόμοι καινούργοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και που να έρθει και το καλοκαίρι. Ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με κεφάλαια, με χρήματα άλλων, θα μπορούσε να είναι μια υπόθεση πολύ ευεργετική για σας. Τα ψαράκια θα με μισήσουν, γιατί εσείς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, που είναι και αυτός ο Ερντογάν, για να δούμε πού θα του βγει αυτό, τις πρώτες μέρες έχετε ένα επαγγελματικό θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι και λίγο απατηλό, θα πρέπει να το προσέξετε, όπως επίσης θέματα τα οποία έχουν σχέση με την συναισθηματική σας ζωή. Βεβαίως, είστε σε μια ιδιαίτερα ερωτική περίοδο, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, αρκεί να θέλετε να διατηρήσετε πράγματα. Βεβαίως, θα υπάρξει ένα δίλημα ανάμεσα στην οικογένεια και στα επαγγελματικά αυτό τον καιρό. Αυτά λοιπόν με αυτό την ωραία Πανσέλινο.